Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλημέρα. Καλώς τα παιδιά. Τα προϊόρτια ήταν χθες. Σήμερα είναι τα μεγάλα νέα. Τι. Ολυμπιακός αστροφύλακας. Α, αυτά είναι. Ήρθε για βαριά πολιτική ανάλυση, κυρίες και κύριοι Παπαγιάννης. Είδες αγώνα χθες, είδες αγώνα. Είδες όλα. Και κάτσα και έβλεπα και μετά. Και μετά λέει. Να σου πω, σήμερα θα δεις αγώνα Eurovision. 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 Μάλιστα για το γούρι θα απαγορεύσω να βλέπουν οι άλλοι. Γιατί? Άλλο σε άλλη τηλεόραση. Περίεργα γούρια είναι αυτά. Πρέπει να είναι μόνο μία τηλεόραση ανοιχτή και τέτοια. Με τρεις γυναίκες. Όλες τις τηλεοράσεις να παίζουν Ολυμπιακό. Αυτό να πει όλα τα δωμάτια. Λοιπόν, έχουμε μια είδηση η οποία έρχεται από τα Σκόπια. Έχουμε τα αποτελέσματα. Βέμερο. Κέρδισαν και την Πρωθυπουργία, την κυβέρνηση και την Προεδρία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι. Θα τα πούμε και συνέχεια, είναι στον αέρα η Συμφωνία των Πρεσπών, διότι αυτοί οι δεξιοί εθνικιστές εκεί λένε εμείς δεν αναγνωρίζουμε τώρα Συμφωνία. Σβέρκο, μου επιτρέπεις να τον προβοκάρω τώρα, έτσι, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μητσοτάκης την αναγνώριζε πριν γίνει πρωθυπουργός στη Συμφωνία των Πρεσπών? Πάντως δεν την ακύρωσε. Δεν έλεγε ότι θα την επεξεργαστεί, έλεγε. Θα την κοιτάξει. Ναι. Τα ίδια θα κάνουν και αυτοί. Ναι. Ωραιότατες γαργάρες. Ναι, πάντως θα τους δεις. Να την επεξεργαστούν. Θα τους δεις. Θα κάνουν ωραιότατες γαργάρες. Μια χαρά. Εγώ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει όρος Βόρεια πλέον. Δεν θα έχουν. Δεν προχωράει και η ίδια. Δεν προχωρά και όλα δεν έχουν προχωρήσει κάποια κεφάλαια στην συμφωνία. Έτσι. Και ήταν και θέμα διαχείρισης στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Θυμάστε τα τελεσίγραφα της πλευράς του κυρίου Σαμαρά, για παράδειγμα. Οπότε δεν έχει προχωρήσει. Τώρα φυσικά θα δυσκολέψει το πράγμα. Πρέπει να έχουν κλείσει, κατά την άποψή μου, κάποια πράγματα ήδη. Υπάρχουν πολλές ανοιχτές συμφωνίες. Έχει δίκιο ο Νίκος. Υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία και όταν υπογραφόταν η συμφωνία, ξέραμε και εμείς και οι γείτονες ότι θα ήταν δύσκολο. Ότι θα κάναμε και οι δύο το κορόιδο μετά και δεν θα οδηγούμασταν σε ισχυρές διαφωνίες. Τώρα, αν αυτά τα κομμάτια αυτοί εδώ αρχίσουν και θέλουν να τα επεξεργάζονται, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι η κυρία. Πώς την είπαμε. Είναι και λίγο δύσκολο το. Ναι. Που αμέσως. Το είναι λίγο δύσκολο. Σιλιάνοφσκα. Ωραία. Θα σηκώσει μπόι τώρα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και θα ανοίξει μέτωπο με την Ελλάδα στα Βαλκάνια. Πάντως επιβεβαιώνεται η δεξιά στροφή της Ευρώπης, ακόμα και σε περιφερειακά κράτη, όπως είναι τα Σκόπια, όπου μπορεί να μην έχουν μεγάλο κεντρικό πολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο, όμως φαίνεται πως υπάρχει μια στροφή. Μια στροφή. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Θα το δούμε και αυτό και πώς. Παίζει ρόλο και εκεί η Ρωσία, καταλαβαίνεις. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, για πάμε και το πρόγραμμα. Θα βρεθεί στο Χαϊδάρι, μία ακόμα λαϊκή συνοικία της Δυτικής Αθήνας, ένας ακόμα λαϊκός δήμος. Στην Δυτική Αθήνα. Σε καμιά εκκλησία θα πάει. Μεγάλος. Θα πάει και σε εκκλησία. Πρώτα θα μιλήσει σε πολίτες. Θα επισκεφθεί τον κεντρικό δρόμο, τον κεντρικό πεζόδρομο του Δήμου. Θα μιλήσει σε ένα καφέ εκεί, στο συγκεκριμένο πλήθος. Τα γνωστά. Και μετά θα πάει στη Μονή Δαφνίου, όπου εκεί, όπως καταλαβαίνετε, θα τονώσει περαιτέρω το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Έτσι. Μάλιστα. Να σου πω κάτι τώρα. Έτσι όπως έχει γίνει η φάση και η εξελίξη μετά το περίφημο νομοσχέδιο, όπου βλέπει η Εκκλησία ο Πρωθυπουργός, μπαίνει μέσα να ανάψει κεράκι, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Φαίνεται όμως ότι έχει αποτέλεσμα αυτό. Ανεβάζει στη σύσπηρωση Νέα Δημοκρατία. Μειώνεται το ποσοστό των κομμάτων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Θα με θυμηθείτε σε μια-δύο μέρες που θα βγουν οι δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις, ναι, αλλά αυτό συνέβη μετά τις χθεσινές. Συνέβη πριν τις χθεσινές δεσμεύσεις του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος δεσμεύτηκε. Γιατί? Ότι όταν γίνει πρόεδρος θα σταματήσει η Eurovision από την ΕΡΤ. Ναι. Oh. Τώρα τα έχει βάλει με την Eurovision πανηγυράκι. Για ποιο λόγο κρατική τηλεόραση να δείχνει, δημόσια τηλεόραση. Κοίταξε, να δείχνει. Ή θα στρίβουμε δεξιά ή δεν θα στρίβουμε αυτό. Να σου πω, πες μας λιγάκι για τις γαλάζιες τώρα εξορμής των υπουργών. Λοιπόν, όλοι πλέον οι υπουργοί θα πρέπει να πάνε στις περιφέρειες με τις οποίες τους έχει χρεώσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτος και καλύτερος ο Νίκος Ζένδιας. Πάει στην πατρίδα του Κυριάκου Βελόπουλου, στην κεντρική Μακεδονία. Θα μιλήσει αύριο σε συναιστίαση στη Θεσσαλονίκη. Θα κάνει περιοδία στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, κυρίως στα δυτικά προάστια. Για και θα επανέλθει μετά από δύο μέρες και πάλι. Δεν υπάρχει Υπουργείο με Υπουργό στην καρέκλα του. Είναι όλοι σε road trip. Έχει βγάλει μπροστά ο Μητσοτάκης, γιατί ξέρει ότι το παιχνίδι είναι ομαδικό. Μόνος του δεν μπορεί να τα ο κύριος Γεωργιάδης επίσης. Ακριβώς. Ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τυχείο αύριο, μεθαύριο Παρασκευή. Μαζί με τον Μηταράκη. Είναι η πρώτη επίσκεψη πρωθυπουργού στοιχείο από το 1974, ο οποίος θα μείνει και θα διανυκτερεύσει εκεί. Συγγνώμη, έχει να πάει από το 1974. Όχι. Ο οποίος θα διανυκτερεύσει εκεί. Όλοι πήγαιναν αυθημερώνουν. Θα δώσει βάρος. Ακριβώς. Θα μείνει δηλαδή και την επόμενη μέρα στοιχείο. Μάλιστα. Και θα φύγει το επόμενο μεσημέρι. Θα πάει για δίπλα οι νούσες.
Δεν το ξέρω. Να το ρωτήσω αυτό και θα το πω. Το νησί των εφοπλιστών, ρε φίλε. Δηλαδή... Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι το ταξίδι στην Άγκυρα του Μητσοτάκη θα είναι εξπρες. Πρωί, απόγευμα επιστροφή. Ακριβώς. Και ξανά στην προεκλογική περίοδο. Όπου... Έχει στραβώσει το κλίμα εκεί πέρα, έτσι. Έχει στραβώσει το κλίμα. Έχει στραβώσει, γι' αυτό και ο Μητσοτάκης το επισπεύδει. Να σας πω για αυτό το οποίο συζητούσατε πριν με τον Γιάννη Σαραντάκου. Κλείδωσε. Η ομιλία του Ράμα θα γίνει στο ΣΕΦ. Κλείδωσε, τέλο. Άναψε το πράσινο φως του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, για να ξέρετε. Και μάλιστα το ερώτημα είναι το εξής. Που τον ρώτησαν κάποιοι συντάκτες. Πού θέλετε να γίνει, πώς θέλετε στην Ομόνοια και το Σύνταγμα. Άρα προτιμότερο είναι στο ΣΕΦ. Δηλαδή σε ένα κλειστό ελεγχόμενο χώρο. Ναι. Αυτό απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα θα γίνει στο ΣΕΦ. Νικό, πού είναι το προσκλητήριό σου, μας το έφερες? Δεν έχω πάρει. Δεν έχεις πάρει ακόμα. Δεν σου πέφτει από τα χέρια αυτό. Ξέρετε τι παρατήρησα στο προσκλητήριο? Τι? Μιλάμε για το προσκλητήριο. Μπαίνει πρώτα το όνομα του γαμπρού. Ναι. Εδώ είδα πρώτα το όνομα του Τάιλερ. Θα μου πείτε ποιος είναι ο γαμπρός και ποιος είναι η νύφη. Είναι λίγο μπερδεμένο εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι πρώτα. Μιλάμε για το προσκλητήριο του γαμπρού. Διασόρι, είμαι πολύ πίσω. Συγγνώμη για τα ερωτήματα που θέτω. Θα γίνει στα Χανιά. Μιλάμε για το γάμο μεταξύ του Στέφανου Κασελάκη και του συζύγου του. Θα έχει παντρευτεί στην Αμερική, να το πούμε αυτό. Ναι. Είναι ουσιαστικά μια επισημοποίηση. Δεν θα γίνει επισήμος γάμος ή κάτι. Είναι μια επισημοποίηση. Τέσσερις μέρες. Κανονικός κληρικός γάμος. Τέσσερις μέρες. Όχι με πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να σας πω. Μαθαίνω ότι. Τέσσερις μέρες θα είναι γλέντι, φίλε. Δεν μπορεί. Οι γάμοι στην Κρήτη έτσι είναι. Ναι, δεν ξεκινάνε, είναι. Ξεκινάνε Πέμπτη. Ναι. Εδώ Τετάρτη θα ξεκινήσει. Και κορυφώνονται Κυριακή. Ναι. Μου λένε οι πληροφορίες ότι ουσιαστικά θα είναι σε στενό κύκλο. Δηλαδή, μέχρι στιγμής δεν έχουν προσκληθεί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μίλησα με αρκετούς. Μου λένε δεν έχουμε πάρει κανένα προσκλητήριο. Πήγε σε πολύ στενό φιλικό περιβάλλον. Και είναι κυρίως καρτολίνα, πήγε έτσι hard copy, έτσι σε καρτολίνα. Μέσω mail. Mail. Με mail, ναι, για να πατάς κρέος και να βλέπεις τι έχει δυνατότητα να κάνεις τέσσερις μέρες. Από το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι όλοι καλεσμένοι? Δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Να σας πω την αλήθεια. Πολύ κοντινά πρόσωπα πάντως. Και ο κύριος Κασελάκης στη συνέντευξή του έχει πει κιόλας ότι θέλει πολύ κοντινό κόσμο, διότι δεν θα είναι πολύ ανοιχτός. Έτσι, δεν θα είναι πολύ ανοιχτή αυτή η διαδικασία, αλλά έτσι και εδώ έχει και πολλά events για τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες. Από 28. Τους έχει αναλάβει η εταιρεία το event. Την οργανώτρια εταιρεία υπάρχει. Και θέλω να σας πω. Ταβέρνα και μην πειλάω. Στην εταιρεία κάποιες μέρες πριν για το αν παρευρεθείς ή όχι. Παίρνεις τηλέφωνο στην εταιρεία και θα δίνεις το όνομά σου, τα στοιχεία σου. Άρα θα υπάρχει και μία λίστα με τα πρόσωπα. Δηλαδή, εμείς αν θέλουμε να πάμε, να πάρουμε το δώρο μας, να ετοιμαστούμε να κάνουμε. Από δώρα. Να πάμε. Δεν μπορούμε. Δηλαδή, τώρα είναι και ένα θέμα αυτό. Μην τον πήξουν τον άνθρωπο στα πυρέξ. Έχουμε και ένα σπίτι καινούργιο. Πρέπει να το καταλαβαίνετε. Πρέπει να το επιπλώσουν. Όχι να το επιπλώσουν, να το εξοπλίσουν. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Σβέρκο, να σου πω κάτι. Μου αρέσει που προσπαθείς αυτά τα θέματα να βγάζεις ένα πιο πολιτικό προφίλ. Αλλά δεν κρατιέσαι, ρε φίλε, και εσύ. Δεν κρατιέσαι. Μα έχουμε όλα τα στοιχεία που έχει ο κ. Κασελάκης. Αυτά είναι για το γάμο. Εντάξει, είναι παραπολιτικά. Το πρώτο δώρο γάμο το πήρε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω. Και δεν ήταν πολύ καλό. Όσον αφορά τα viral και αυτά, λέει. Έλα τώρα. Αυτό ήταν... Επανέλαβε ο Αλέξης. Αυτό ήταν πολύ φωτογραφικό. Επανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας αυτό ότι δεν αρκεί στην πολιτική να είσαι viral. Έτσι. Ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να μόνο η έκθεση και η επικοινωνία. Και μεταφράζω, εικόνα, αλλά και η εικόνα. Αλλά και η ουσία. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα, έτσι θα λέγαμε, μια αυτοκριτική όσον αφορά την πορεία του. Κάπου τον είδα μπορούμε να το ακούσουμε. Με blue jean. Μπορούμε να το ακούσουμε λίγο με ήχο αυτό. Α, δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι να σα μεταφέρω. Παραδέχτηκε αυτό που πες μας στην ουσία. Αυτό το οποίο παραδέχτηκε είναι ότι δεν καταφέραμε να αλλάξουμε ούτε την Ελλάδα ούτε την Ευρώπη, αλλά από εκεί και πέρα, ούτε να φτιάξουμε μια άλλη Ευρώπη, ούτε να φτιάξουμε μια άλλη Ελλάδα, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται κτλ. Δεν καταφέραμε να φτιάξουμε ούτε μια άλλη Ευρώπη, ούτε μια άλλη Ελλάδα, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται. Ναι. Αυτό μου ακούγεται ως αυτοκριτική και ως υποσχετική για το μέλλον. Και για ίσως επαναπροσδιορισμό των στόχων, όχι των στόχων, της πορείας θα λέγαμε. Έτσι, ότι ο στόχος τώρα μένει. Ποιας πορείας? Ότι με ποιο όχημα μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Της προσωπικής του πορείας. Ως ένα βαθμό, ναι. Άρα είδες. Κάτι θέλεις να πεις? Θέλω να πω ότι η μεγάλη είδηση που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ποια είναι? Για πες. Τεράστια είδηση. Το ότι ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ παραδέχονται πως υπάρχει Βόρεια Ήπειρος και θα επισκεφθούν τα μειονοτικά χωριά. Να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί φοβερό. Αυτή δεν είναι μια στροφή στο κέντρο, είναι στροφή στη δεξιά. Ακριβώς. Μπράβο στα παιδιά. Και γίνονται κανονικοί. Καλά, εγώ θα πω. Μπράβο, να τα πω. Αλλά προσέξτε να σα πω τι έχει γίνει ακριβώς. Υπάρχει υποψηφιότητα Μπελέρη. Έτσι, πρώτον. Υπάρχει δεύτερον η επίσκεψη του Έντι Ράμα και η ομιλία κτλ. Υπάρχουν βεβαίως, υπάρχει και η υποψηφιότητα του Πυρούδη μας στη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα
κενό ως ένα βαθμό από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έτσι έχει κάνει στροφή στο πατρίστης η οικογένεια και ο κ. Κασελάκης προσπαθεί να το επανομοιωθεί. Υπάρχει, όπως λέμε βασχετικά, ένα mismatch. Μπράβο. Φαίνεται να παίζουν ψηλοί με κοντό. Και τώρα λέει... ο κ. Κασελάκης πάει εκεί για να ψηλώσει και αυτός. Και λέει λοιπόν ότι ωραία, θα πάμε στα μειονεκτικά χωριά της Αλβανίας. Ωραία. Ωραία. Ο καθένας βεβαίως από άποψη τακτικής το κρίνει. Το ζήτημα είναι ότι είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί τον όρο Βόρεια Ήπειρος. Δεν χρησιμοποιεί ήταν το όρος ταμπού. Ήταν όρος ταμπού. Απαγορευμένος για τον ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια. Γενικώς από την αριστερά όλα τα κόμματα τα προοδευτικά δεν μιλούν για Βόρεια Ήπειρο, γιατί μπορεί να αρχίσουν και αλυτρωτικές ιστορίες. Μιλούν για Αλβανία. Μιλούν για Αλβανία και για μειονεκτικά χωριά της Αλβανίας. Ο κ. Κασελάκης αρχίζει να χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο τώρα. Επισήμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η ανακοίνωση και υπήρξε και συζήτηση. Το δελτίο τύπου που έφτασε είναι ότι θα πάει στη Βόρεια Ήπειρο, περιοδία στην Βόρεια Ήπειρο. Τι τίνος επιρροή ήταν αυτή η. Πώς θα το πω, αυτή η στροφή. Επιστεύω Αποστολάκη. Υπάρχει ένα κομμάτι που συμβουλεύει τον κύριο. Δηλαδή, ποιος του είπε, Πρόεδρε, δεν λέμε Αλβανία, δεν λέμε μειονοτικά χωριά, αφού έχουμε αποφασίσει να το παίξουμε, να το παίξουμε σωστά. Αντιπούμε Βόρεια Ήπειρο. Τίνος επιρροή είναι αυτό. Υπάρχει και από την πλευρά του κυρίου Αποστολάκη, αλλά υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία είναι. Είχαν θητεύσει, να θυμίσουμε, στη δεξιά, και, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, και πλέον είναι κοντά στον κύριο Κασελάκη. Ποιος, αλλά, ο Άρης. Ο κύριος Πιλιοτόπουλος. Όχι μόνο ο κύριος Πιλιοτόπουλος, εντάξει, έχει και άλλα πρόσωπα. Και ο Ευάγγελος Αντώναρος. Και ο κύριος Αντώναρος συνομιλεί κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι, πώς σας το πω, που συμβουλεύει επί των διπλωματικών θεμάτων, και υπάρχει αυτή. Αυτό το σημειολογικό που είναι ενδιαφέρον. Ωραία, και στη Χιμάρα γιατί δεν πάει ο κύριος Κασελάκης. Θα πάει στα υπόλοιπα μειονεκτικά χωριά. Νομίζω ότι δεν θέλει κιόλας. Καλά, ρε Νίκο, αλλά όταν πας, αφού αποφασίζεις να την πεις Βόρεια Ήπειρο. Δεν πας στη Χιμάρα. Μπορείς να μην πας στο κεφαλοχώρι. Εντάξει, είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί και, στα χωριά τα μειονεκτικά. Αλλά από εκεί πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Που έχουν να κάνουν με τον κύριο Πολάκη. Ο οποίος κύριος Πολάκης, το ξέραμε ότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια απέναντι στον κύριο Βασίλη Κασελάκη. Τον ξάδερφο. Τον ξάδερφο, ναι, ο οποίος είναι. Ο οποίος είναι και το ανερχόμενο αστέρι. Ποιος? Ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Βασίλης Κασελάκης, εκτός από ο ξάδερφος, που αυτό ίσως είναι και το λιγότερο, του Στέφανου Κασελάκη, είναι επίσης γιος του κυρίου Γιάννη Κασελάκη, για λίγο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος στον Πλατανιά με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, οπότε έχει και ένα μηχανισμό. Και έχουν μπει. Έτσι, θα λέγαμε, πώς το πούμε. Με μία έδρα βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύλληστα, κύριο Πολάκη. Εδώ τώρα αρχίζει και φυτρώνει ζυζάνιο στον κήπο. Ακριβώς. Και μαθαίνω ότι είναι πολύ κακό το κλίμα κάτω στα Χανιά. Δεν τον θέλει καθόλου, δηλαδή, ο κύριος Πολάκης. Καθόλου. Είχε κάνει και μια ανάρτηση στην οποία μιλούσε για κάποιους οι οποίοι προσκύνησαν. Όταν ρωτήθηκε από άλλον πολίτη, είπε ότι μιλάει για τοπικά στελέχη. Εμείς πληροφορούμαστε ότι είναι τοπικά στελέχη τα οποία αρχίζουν και στηρίζουν την υποψηφιότητα του κυρίου Βάσιλη Κασελάκη. Και το επώνυμο του αρχηγού. Ακριβώς. Παιδιά, από το πουθενά ήρθετε. Ο Σταθάκης, παιδιά, ο οποίος ήταν μια ευγενική φυσιογνωμία. Ναι. Ήταν εύκολο να φαγωθεί εκεί πέρα. Ήταν εύκολο. Είχε πιο πολλές διασυνδέσεις με τον αστικό κόσμο. Ήταν πιο εύκολο ένας υπουργός, ένας βουλευτής με τσιγάρο στο χέρι, ψαροντούφεκο, κούπες και τέτοια να τον κατατροπώσει, ας πούμε, να τον κερδίσει. Είχε πολύ καλή σχέση με τα χωριά. Εδώ ο κ. Κασελάκης είναι άλλη περίπτωση. Έχει τρία πράγματα που σκοτώνουν, προσέξτε. Επώνυμο, δηλαδή ίδιο με τον αρχηγό. Χρήμα, πολύ σημαντικό και αυτό. Και ηλικία, είναι νέος. Είναι τρία πολύ σημαντικά πράγματα. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι η σφήνα τώρα στην κόντρα αυτή ήρθε να μπει ο Νίκος Σταυρουλάκης. Βέβαια, γιατί σου λέει, κάτσε εδώ. Χτυπιούνται δύο παραδόσεις και δύο οικογένειες, θα λέγαμε, σε έναν βαθμό που είναι πολύ σημαντικές. Οπότε σου λέει, ας πιάσουμε κι εμείς, ας θυμίσουμε στον κόσμο το ΠΑΣΟΚ που πάντα ήταν δυνατό κτλ. Συν ότι στην περιοδία του πάει σε πολλά χωριά ο κύριος Ανδρουλάκης και μαθαίνω ότι επανενεργοποιεί στελέχη τα οποία είναι στα χωριά. Και εκεί είναι που προσπαθεί και στα Χανιά και στο Ρέθινο. Χαμογελάει λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, δεν χαμογελάει, λες. Δεν μου χαμογελάει. Δηλαδή, λίγο να σπάσει αυτό, πάει, χαιρετάει τον κόσμο. Αυτό, είναι, παιδιά, ρε παιδί μου, πολύ έτσι με στα πράγματα. Αυτό που λέει η Άννα μπορεί να μην είναι πολύ πολιτικό, αλλά είναι το πρώτο πράγμα το οποίο σε κάνει να θες να ακούσεις κάποιον. Ναι, δηλαδή με το κουστούμι του, με την γραβάτα τον έχουμε δει. Έτσι. Είναι λιγάκι πιο. Πιο επικοινωνιακό. Ναι, λίγο έτσι να τσαλακωθεί, λίγο να πάει έτσι. Πιο επικοινωνιακό. Δεν ξέρω αν η κάλπη θα το βγάλει αυτό και θα το δείξει.
Πάντως είναι επικοινωνιακός ο Κασελάκης. Ο Μητσοτάκης, πάντως ας πούμε, επειδή συζητούσαμε χθες και με την καθηγήτρια την εξαιρετική της επικοινωνίας αναφορικά με το TikTok, επανεργοποιήθηκε. Έτσι, μπήκε σε προεκλογικό ο κύριος Μητσοτάκης. Με άρωμα Eurovision επίσης. Δεν άφησε τη Eurovision απ' έξω. Που έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό. Το μόνο που δεν είπε είναι Μητσοτάκης είναι για σένα. Πάμε. Από το Σκορπιό δεν είναι. Κάτι δεν πέταξε στο τέλος. Ναι, κάτι είπε. Η είδηση θα βγάλει αυτά που σας είπε η κυρία Λινού εδώ. Και, τον τρόπο, και ο τρόπος που άδειασε τον κύριο Πολάκη για αυτές τις αντιεμβολιακές εταιρείες. Και με εχμές στο Κύπρα, έτσι. Βρήκε αφορμή ο Πολάκης να βγάλει το αντιεμβολιαστικό μένος. Αναφέρομαι στα εμβόλια, AstraZeneca. Η επιδημιολόγος Λινού είπε ότι αν έχεις κάνει AstraZeneca και αυτή τη στιγμή μας ακούς και μας βλέπεις, δεν έχεις κανένα φόβο. Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί? Γιατί πρώτες 30 μέρες. Είπε, είσαι AstraZeneca. Είπε επίσης ότι εγώ δεν θα εκφραζόμουν έτσι. Και μετά η βουλευτής Λινού είπε το υπόλοιπο. Έχεις κάνει AstraZeneca. Βεβαίως, πολύ καλό, δυνατό, μια χαρά. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ο Πολάκης έβαλε... Περαστικά λέει ο Παγιάννης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Έβαλε εναντίον και το Αλέξη Τσίπρα. Του Ξανθού. Καλά, εντάξει. Αυτή πες ότι θέλει να του βαρέσει επειδή έχουν φύγει ο κ. Ξανθό και ο κ. Ηλιόπουλος. Απάντησε ο κ. Ηλιόπουλος, έτσι. Βέβαια, ότι αυτά είναι. Τι είπε ο κ. Ηλιόπουλος. Ο κ. Ηλιόπουλος είναι ότι όλα αυτά ρίχνουν νερό στο μήλο τη ακροδεξιά. Και ότι αυτή η αντιπαράθεση εμβόλια versus φάρμακα είναι τη ακροδεξιά. Δώσε μου λίγο. Ποια θε. Δώσε μου, δώσε μου. Παιδιά, είναι φοβερό. Άρα θέλει στέλεχος της αριστεράς. Να νιώσει δικαιωμένος ο κύριος Πολάκης. Συγγνώμη, εκφυλισμού. Κοίτα, είσαι στέλεχος της αριστεράς, σημαίνων. Και σήμερα είσαι ο ήρωας της ελεύθερης ώρας. Ναι, πράγματι. Πολάκης προς τηλεειδικούς κυβερνώντες και συντρόφους του. Διεφθαρμένη, άχρηστη και ηλίθη, πώς θα πιάσετε από την AstraZeneca. Είσαι εντάξει, δηλαδή, αν είσαι αριστερός και είσαι πρωτοσέλιδο αποθεωτικός στην ελεύθερη ώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι με αυτή την υπόθεση και με την AstraZeneca έχουν υποθεί τόσα πράγματα τα οποία είναι λάθος, όπου κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση γιατί ακριβώς σταμάτησε τη AstraZeneca, ότι είναι άσχετη φάση και επίσης, κακά τα ψέματα, παιδιά, με τα εμβόλια σώθηκαν εκατομμύρια κόσμο. Ακριβώς.